πατάτες με μοσχαρίσιο κιμά και τσένταρ. Σήμερα είπα να κάνουμε μία λίγο πιο φαν συνταγή, μία συνταγή η οποία θα μπορούσε να είναι άνετα ένα πολύ ωραίο street food πιάτο, θα μπορούσε να είναι ένα πιάτο για ένα πάρτι, θα μπορούσε να είναι ένα πιάτο για ένα ωραίο πικνίκ, θα μπορούσε να είναι ένα πιάτο το οποίο μπορεί να φαγωθεί από μόνο του ή μπορεί να είναι συνοδευτικό σε κάτι άλλο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρασκευή του κιμά. Θα πάμε λοιπόν σε ένα τηγάνι. Έχουμε πάρει ένα καλό κομμάτι, μια μοσχαρίσια σπάλα και την έχουμε περάσει δύο φορές και την έχουμε κάνει κιμά. Επιλέγουμε τη σπάλα γιατί θέλουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει πάρα πολύ λίπος, γιατί ο κιμάς θα είναι συνοδευτικός στις πατάτες. Ζεσταίνουμε λοιπόν το τηγάνι μαζί με λίγο ελαιόλαδο και πάμε να καβουρδίσουμε για αρχή τον κιμά. Πώς καβουρδίζουμε τον κιμά? Βάζουμε το κομμάτι του κιμά μέσα στο τηγάνι, παίρνουμε ένα φουέ και αρχίζουμε και πιέζουμε τον κιμά να σπάσει και παράλληλα να καβουρδίζεται. Δυνατή φωτιά. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει 2 με 3 λεπτά, αλλά θα κάνει τον κιμά πολύ πιο τραγανό, θα μειώσει τα μεγάλα κομμάτια. Οπότε θα γεύεστε τη σωστή ποσότητα του κιμά μαζί με όλα τα υλικά και θα είναι και πιο εύκολο να απλωθεί πάνω από τις πατάτες, ώστε μετά κάθε πατάτα να έχει πάνω σάλτσα και κιμά. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι μια μεξικάνικη συνταγή. Θα πάμε να κάνουμε κάτι σαν το chili con carne, μια πολύ κλασική, ωραία μεξικάνικη συνταγή με ελαφριές παραλλαγές. Θα βάλουμε μέσα κρεμμύδι λευκό, θα βάλουμε μέσα πράσινη πιπεριά, θα βάλουμε μέσα λίγο τσίλι πιπεριά, θα βάλουμε μέσα μπέικον, το οποίο θα του δώσει ένα ωραίο καπνιστό άρωμα. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και πάμε να βάλουμε μετά μέσα καρικεύματα. Θα βάλουμε μαύρο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, θα βάλουμε λίγη πάπρικα, γλυκιά ή καυτερή, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Μπαχάρι, για να πάρει έτσι ένα ωραίο άρωμα. Και λίγο κάρι. Λίγο πελτέ από ντομάτα. Καλό ανακάτεμα, τα μπαχαρικά έχουν αρχίσει και βγάζουν τα ωραία τους αρώματα. Και θα συνεχίσουμε με ζωμό βοδινού. Αν δεν έχετε ζωμό βοδινού, μπορείτε να προσθέσετε νερό. Και όσο σιγομαγειρεύεται ο κιμάς, θα πάρουμε ένα μεγάλο ταψί και θα πάμε να βάλουμε τις πατάτες στο φούρνο. Θα χρησιμοποιήσουμε πατάτες από την εταιρεία McCain. Είναι η σειρά Chef Gourmet. Έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα δε που είναι ιδανικό για να τις βουτάτε σε σάλτσα ή να συγκρατούν μέσα υλικά όπως θα είναι ο αρωματικός κιμάς που θα φτιάξουμε σήμερα. Η McCain είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κατεψυγμένης πατάτας στον κόσμο και οι πατάτες παράγονται με την ίδια διαδικασία που θα ακολουθούσατε κι εσείς αν τις κάνατε μόνοι σας. Δηλαδή διαλέγουν τις πατάτες, πλένουν, ξεφλουδίζουν, κόβουν, τις τηγανίζουν σε 100% ύλη έλαιο και μετά ακολουθεί μια τεχνική βαθιάς κατάψυξης, χάρη στην οποία οι πατάτες διατηρούν όλες τις θρεπτικές αξίες τους. Θα ανοίξουμε λοιπόν τη σακούλα. Θα απλώσουμε τις πατάτες στο ταψί. Δείτε εδώ το σχήμα, είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι αυτό το σχήμα βέβαια που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν dip, να τις βάλετε μέσα σε dip, μέσα στον κιμά, μέσα σε διάφορα άλλα φαγητά και να συγκρατήσουν τη γέμιση. Τις απλώνουμε στο ταψί, έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας και θα τις βάλουμε μέσα για περίπου 17 λεπτά. Ο κιμάς είναι σχεδόν έτοιμος.
Βλέπετε ότι έχει ένα αρκετά ωραίο χρώμα, δεν θέλουμε να είναι το βαθύ κόκκινο χρώμα. Έχουμε κρατήσει λίγο υγρασία μέσα στον κυμά. Θα κόψουμε λίγο μαϊντανό και θα βάλουμε μέσα. Θα βάλουμε λίγο τσένταρ. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να στήσουμε πιάτο. Οι πατάτες λοιπόν είναι σχεδόν έτοιμες, παίρνουμε ένα ωραίο βαθύ πιάτο, έχουμε τον κυμά μας ο οποίος είναι μαγειρεμένος, θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγο βαλσάμικο με μέλι, το οποίο θα δώσει μία τελευταία πινελιά γλύκας και οξύτητας, θα ανεβάσει την ένταση του φαγητού. Θα βγάλουμε τις πατάτες από το φούρνο. Θα βάλουμε πατάτες αρκετές σε ένα πιάτο. Δείτε τι ωραίο χρώμα έχουν. Δείτε πόσο τραγανές είναι, παρά το γεγονός ότι έχουν ψηθεί στο φούρνο. Μία ωραία ποσότητα από το κυμά που έχουμε μαγειρέψει. Λίγο τσένταρ από πάνω. Και ωραία κομματάκια από μαϊντανό. Ένα πολύ ωραίο πιάτο, ένα πιάτο το οποίο είναι comfort, δηλαδή όταν ξεκινήσεις και τρως δεν μπορείς να σταματήσεις. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει αρκετά υλικά, είναι υλικά τα οποία δίνουν ποιότητα και θερμιδική, αλλά και σε επίπεδο βιταμινών στο φαγητό σας, οπότε έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό comfort με ποιοτικά υλικά.